scouter.gr, το νέο όνομα του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Πώς είδατε σήμερα λοιπόν το παιχνίδι? Εγώ αυτό που έχω να πω, ότι το αποτέλεσμα είναι μαγική εικόνα, το είδατε όλοι. Η ομάδα είναι συνεχόμενο τρίτο παιχνίδι που χάνει πάνω από 10-15 ευκαιρίες, και όταν μιλάω ευκαιρίες, μιλάω για κλασικές ευκαιρίες. Εντάξει, εμείς τώρα πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο. Η κατηγορία είναι δύσκολη και θέλει σοβαρή προσπάθεια από όλους. Δεν ξέρω, ίσως να υπάρχει το άγχος. Αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι της πρεμιέρας, που στην πρεμιέρα από ό,τι γνωρίζουμε όλοι και τα πόρτια είναι βαριά. Από εκεί και πέρα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποια τελειώματα φάσεων και πιστεύω να βρούμε τον δρόμο μας. Το σημαντικό είναι και το ενθαρρυντικό ότι η ομάδα κάνει ευκαιρίες. Και από εκεί πέρα πιστεύω θα έρθουν και τα αποτελέσματα. Εγώ καταρχήν θα συμφωνήσω με τον προπονητή μου απολύτω σε όλα αυτά που είπε. Ίσως υπάρχει κάποιο άγχος για τους πρώτους τρεις βαθμούς για την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα, μια και η ομάδα είναι ερχόντουσα σε αυτό το πρωτάθλημα. Δημιουργούμε πολλές φάσεις, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν είναι και τον γκολ. Προσπαθούμε, αλλά κάποια τυχεία δεν ξέρω τι φταίει. Προσπαθούμε πολύ, αλλά δεν είναι και τον γκολ. Αυτό το αποτέλεσμα δεν μπορούμε να το χωνέψουμε τίποτα. Ήμασταν 90-10 κατοχή, πολλές φάσεις, αυτή η μισή φάση γκολ. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Εντάξει, το παιχνίδι χάθηκε από δικά μας λάθη. Κάναμε τουλάχιστον 10 φάσεις. Οι αντίπαλοι, εντάξει, ήταν πιο πολύ σε αμυντικό σκοπό είχαν. Βάλαμε ένα γκολ και εκεί, αντί να το εκμεταλλευτούμε, βάλουμε και δεύτερο και τρίτο. Καθίσαμε, πιστεύω, πίσω, ανοίξαμε πιο πολύ και ήταν λάθος, πιστεύω. Και το παιχνίδι χάθηκε καθαρά από εμάς. Πώς βλέπεις τη συνέχεια της Τιέλλας, τι θα δούμε στη συνέχεια? Το πρωτάθλημα της Α' κατηγορίας είναι πολύ δύσκολο. Το έχω παίξει και 5-6 χρόνια και ξέρω κάποια πράγματα. Πρέπει να σοβαρευτούμε πάρα πολύ. Είμαστε πολύ καλοί παίκτες, να γίνουμε και καλή ομάδα πρέπει. Γιατί είναι δύσκολα πολύ. Πώς είδες σήμερα το παιχνίδι και ήσουν εσύ που ισοφάρισες, έβαλες τον γκολ λοιπόν και έκανες τους δικούς σου να πανηγυρίζουν? Η αλήθεια είναι ότι είμαστε άπειρη ομάδα, είναι όλοι πιτσιρικάδες. Φαντάζομαι ότι είμαι από τους μεγαλύτερους και είμαι 24 ακόμα. Αυτό, υπάρχει απειρία, δεν είχαμε ψυχραιμία, ήμασταν καλύτεροι, μπορώ να πω. Απλά τον γκολ έτσι μας έδωσε λίγη όθηση να ανέβουμε, μπορούσαμε να πάρουμε το παιχνίδι. Και άλλοι πολύ καλοί, είχαν και αυτοί κάποιες ευκαιρίες. Αυτά. Ό,τι καλύτερο και για τη συνέχεια. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. scouter.gr, το νέο όνομα του ερασιτεχνικού αθλητισμού.